Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Δεν λέω και σήμερα γιατί χθες δεν ήμασταν εδώ λόγω του αγώνα κυπέλου που υπήρξε πάνω στην ώρα μας. Επιστρέφουμε στο καθιερωμένο πρόγραμμά μας, στην ώρα για μπλε, στο Λίπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου streams του ήχου Χρήστος Κιώσης, παρέα με νέο χορηγό. Και όταν ο χορηγός σου θυμίζει σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζόλες, κοτόπουλα, σουτζουκάκια, κρασιά, ρετσίνες, τσίπουρα και καλή παρέα σε έναν όμορφο κήπο, πάνω ψηλά στο Χορτιάτι, να τα βλέπεις όλα, τότε ρε Χρήστο, θες κάτι άλλο? Δεν θες. Και καλή σας όρεξη. Ωρα κάθε μέρα τι έχουμε να περάσουμε. Θα τελειώνει η εκπομπή και θα πηγαίνω κήπο. Ευτυχώς είναι κοντά από το ζητοχώρι, Χρήστο. Και θα πηγαίνω εκεί στον φίλο μου τον Θανάση και στον πατέρα του, την αγάπη μου. Να ξέρετε κάτι, αυτό είναι έγκυρη πληροφορία. Εάν θέλετε να φάτε καλά, μην πάτε 7 με 8. Γιατί εκεί ο αρχισεφ 7 με 8 δεν μαγειρεύει. Τα παρατάει όλα και ακούει ώρα για μπλε. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Οπότε πάτε 8 και 4 ρε παιδί μου. Αλήθεια λέω, Χρήστο. Αλήθεια λέω. Ο τεράστιος αρχισεφ, την αγάπη μου, στην ταβέρνα Κήπο στο Χορτιάτι, 7 με 8 δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Μετά. Μετά, όταν τελειώσει η εκπομπή, αφού την ακούσει, την απολαύσει, τότε θα αρχίσει να μαγειρεύει. Έχω επική ατάκα, Χρήστου Κιώση. Ή μάλλον πριν πω την επική ατάκα, θα πω ότι κοντά μας είναι και το Data Lab, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνικής Αμήνης 14α 2310 222962 και datalabs.edu.gr. Έχει ξεσπάσει αυτό το σκάνδαλο, ουσιαστικά δεν είναι πλέον σκάνδαλο, σκάνδαλο ήταν πέρυσι. Τώρα έχουμε εξέλιξη, έτσι δεν είναι Χρήστο, έχουμε η δυσάρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ακόμα δεν το πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί είμαστε λαδάρα ολέ. Δεν το πιστεύω. Απλά διαβάζω. Βόμβα μεγατόνων από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, η οποία εισηγήθηκε τον υποβιβασμό του ΟΦΗ και βαρύ χρηματικό πρόστιμο που αφορά το μάθος των κριτικών με τον Υγειονομικό. Το ίδιο ισχύει και για τον Υγειονομικό. Για το 6-0 το περσινό, αφαίρεση 6 βαθμών, υποβιβασμός και 3.150.000 ευρώ. Δηλαδή 3 και 3, 6 ή 3 μαζί. Θα δώσει ο Υγειονομικός 3 εκατομμύρια. Γιατί θα δώσει όφη 3 εκατομμύρια. Και επειδή πραγματικά με τέτοιες ειδήσεις... Καλά, αν ήταν ο Ηρακλής εδώ, το ποσό θα ήταν 800 εκατομμύρια. Οι υποβιβασμοί θα ήταν σε άλλους 10 πλανήτες. Και για την αφαίρεση βαθμών δεν θα τελειώναμε να μετράμε. Και το συζητάω με τον Χριστάρα εδώ και του λέω, τώρα άμα ρίξουν τον όφη, δεν θα πρέπει να ανεβάσουν μια ομάδα παραπάνω από τη Β' Εθνική. Και μου ρίχνει την ατάκα και με κόβει στη μέση και μου λέει, αν είναι ο Ηρακλής, δεν θα τον ανεβάσουνε. Αν είναι κάποιος άλλος, θα ανεβάσουν μια έξτρα ομάδα. Τι να του πω εγώ, τι έχει άδικο? Δεν μπορώ να το πω. Ο Γενιακός που ούτως ή άλλως θα πέσει αγωνιστικά, αλλά με τόσα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά που είναι σε τέτοια υπόθεση εμπλεκόμενος. Κάποια στιγμή θα την πατούσε. Είναι χοντρό το ζήτημα, γιατί είναι απόφαση πλέον. Και η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ έχει εισηγηθεί υποβιβασμό 3, κάτι εκατομμύρια ευρώ και καλά η αφαίρεση 6 βαθμών. Mine, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ μπροστά, Klein Mine δηλαδή. Αλλά αν κάποιος θέλει να το συνδέσει με τον Ηρακλή, ας μην το κάνει. Ας μην το κάνει, γιατί είπαμε, ζούμε στην Ελλάδα. Αν ήταν για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση καμιά Τρίπολη, κανένας Λεβαδιακός, καμιά Κέρκυρα, άντε να μην πω και άλλες ομάδες, τότε θα το συζητούσαμε. Τώρα που είναι ο Ηρακλής, γελάει πάλι ο Χρήστος. Με το δίκιο του. Με το δίκιο του. Τρεις υποβιβασμούς στα χαρτιά έχει ο Ηρακλής. Τι θα περιμένουμε εμείς? Έχουν τρελαθεί όλα τα Ηρακλάκια στην Κρήτη. Από σήμερα το μεσημεράκι, 12 και κάτι, όταν έγινε γνωστή η είδηση, όταν βγήκαμε στο Λίμπερο 107,4 και μεταφέραμε μπαμ μπαμ με το που έγινε η κλήρωση, το αποτέλεσμα της κλήρωσης, έχουν
αρρωστήσει τα άρρωστα Ηρακλάκια ακόμα περισσότερο στην Κρήτη. Για Ηράκλειο μιλάω, για Χανιά μιλάω, για Ρέθυμνο μιλάω. Για οπουδήποτε υπάρχει φίλος οπαδός του Ηρακλή και είναι αρκετοί, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στο νησί της Κρήτης. Και αυτό γιατί ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά στο να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο Final Four, το οποίο θα γίνει στην Ιερά Πέτρα. Δεν έχω πάει κιόλας, Χρήστο. Ευκαιρία δεν είναι. Ευκαιρία είναι. Και τα Ηρακλάκια, τα άρρωστα, την αγάπη μου σε όλους και τα χαιρετίσματά μου στην Κρήτη, πρώτον προετοιμάζονται για να πάνε την Κυριακή στο γήπεδο της Αλικαρνασσού να δουν Ηρόδοτος Ηρακλής. Εκεί θα είναι, άπαντες. Ετοιμάζουν εκδρομούλες και από Χανιά και από Ηράκλειο και από Ρέθυμνο και από παντού και από Άγιο Νικόλαο. Αλλά περιμένουν και το διήμερο 20-21 Απριλίου, εκτός απρόοπτου το 20-21, μπορεί να γίνει 19-20 λόγω ΕΡΤ. Δηλαδή θα είναι ή Παρασκευή Σάββατο, νομίζω και πέρσι Παρασκευή Σάββατο ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ή θα γίνει Σάββατο Κυριακή 20-21, η ΕΡΤ θα το αποφασίσει. Η κλήρωση φέρνει αντίπαλο του Ηρακλή την Ροδίων Άθλησης. Μία ομάδα που είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή πίσω από τον Όφη στην Α2 κατηγορία. Δεν είναι κακή ομάδα για Α2, έχει μεγάλο budget, έχει γνωστούς παίκτες, θα τα αναλύσουμε σε λίγο, θα έχουμε και μία συζήτηση. Αλλά σίγουρα ο Ηρακλής απέφυγε Ολυμπιακό, απέφυγε Παραθηναϊκό, απέφυγε ΠΑΟΚ, γιατί τώρα δεν υπάρχουν γεωγραφικά κριτήρια, μπήκαν όλοι με όλους στην κλήρωση. Στα υπόλοιπα ζευγάρια είναι ΠΑΟΚ Παραθηναϊκός, είναι knockout μόνα παιχνίδια, που σημαίνει ότι ο Ηρακλής, το μόνο κακό που έγινε στην κλήρωση είναι ότι έχει πολλά έξοδα για να πάει στη Ρόδο τώρα. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό, αλλά μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Εντάξει, το πιο ιδανικό θα ήταν η Ηρακλής Πήγασος Πολύχνης. Να μην πάμε, ή να πάμε στην Πολύχνη, να πάμε τόσο μακριά όπως πήγαμε χθες στη Χάνθ. Η αλήθεια είναι ότι η τύχη χαμογελά στον Ηρακλή, γιατί για να πάει στο Final Four πρέπει να αποκλείσει δύο ομάδες Α2. Δεν θα παίξει καν με Α1 για να πάει στους 4. Γιατί και χθες στη Χάνθ που την κέρδισε με πολύ μεγάλο rotation το 1-3, ήμασταν εκεί και θα σας δώσουμε λεπτομέρειες. Όπως και ο κόσμος έδωσε δυναμικό παρόν και βοήθησε για ακόμη μια φορά όπως και πέρυσι. Αλλά και η Ροδίων Άθλησης είναι ομάδα Α2. Με σοβαρότητα, όπως πέρυσι ο Ηρακλής, θυμάστε που κληρώθηκε με την ΑΕΚ και ήθελε προσοχή αυτό το μάτς, παρά το ότι η ΑΕΚ ήταν Α2. Η ΑΕΚ πήγαινε για άνοδο, όπως πάει και η Ροδίων Άθλησης. Καλά, είναι στη δεύτερη θέση, παραλαμβάνω, πίσω από τον Όφη. Είπαμε, ο Ηρακλής θα παίξει στη Ρόδο. 20 Φεβρουαρίου, μάλλον, θα είναι το μάτς, τώρα στα τέλη του μήνα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, νοκάουτ παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ολυμπιακός. Ο Εθνικός λογικά θα περάσει τον Έστορα και θα παίξει με τον Ολυμπιακό στην Αλεξανδρούπολη. Και Πήγασος Πολύχνης, η ομάδα της Πολύχνης θα υποδεχτεί τον Φίνικα Σύρου. Εάν δεν γίνει κάποια έκπληξη, Ηρακλής, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Φίνικα Σύρου, με διαφορά τον Παναθηναϊκό σε σχέση με πέρυσι, θα είναι στο Final Four της Ιεράπετρας και τα Ηρακλάκια, τα άρρωστα στην Κρήτη, ετοιμάζονται. Καλησπέρα στο φίλο τον Μπάμπη. Γεώργιε, τους 2 βαθμούς που χάσαμε από την Ιγυνιακό, να δούμε πώς θα τους πάρουμε, να το κυνηγήσουμε το θέμα. Πάμε στο μείον 6. Το θεωρώ δύσκολο. Μακάρι να γινότανε, γιατί προφανώς και άλλες ομάδες ποιες έχασαν βαθμούς και ο Παναχαϊκή νομίζω έχασε βαθμούς από τον Ιγυνιακό. Θα κάνω την ίδια σκέψη, αλλά η ποινή είναι για κάτι που έγινε πέρυσι. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Είναι για μάτς που αφορά τον Όφη, το 6-0. Όπου έγινε χοντρό σκηνικό και τιμωρούνται αυτοί οι δύο. Δεν ξέρω, και η τιμωρία για τον Ιγυνιακό είναι μείον 6 από το πρωτάθλημα, υποβιβασμός και 3.150.000 ευρώ. Δεν λέει κάπου ότι όσοι έπαιξαν με τον Ιγυνιακό θα κερδίσουν το μάτς στα χαρτιά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Αυτό που μπορεί να έρθει στο μυαλό του οποιοδήποτε είναι από τη στιγμή που υποβιβάζεται ο Όφη, αν υποβιβαστεί, γιατί στην Ελλάδα είσαι, θα ανέβει και τρίτη ομάδα προς τα πάνω. Αυτή είναι μια ερώτηση. Επαναλαμβάνω, τα παιχνίδια νοκάουτ αναμετρήσεις του Ηρακλή μας ενδιαφέρει στη Ρόδο μάλλον 20 Φεβρουαρίου και το Final Four 20-21 ή 19-20 Απριλίου. Δηλαδή θα προκριθεί με το καλό Ηρακλής τέλη Φλεβάρι και θα περιμένουμε 2 μήνες μετά μέχρι το ταξίδι στην Ιερά Πέτρα. Ο Ηρακλής που στο βόλεϊ θα παίξει και σε χθες 1-3 μέσα στη Χάνθ και θα παίξει το Σάββατο, έχει δύσκολο έργο στην Αθήνα απέναντι στον Ολυμπιακό.
Πάμε να συνδυάσουμε τώρα λίγο με αφορμή τη χθεσινή αναμέτρηση Ηρακλή και Χανθ. Και ο παίχτης που το μπορεί να το κάνει αυτό είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος με τη φανέλα του Ηρακλή στο beach volley, να μην το ξεχνάμε. Παναγιώτης Ευγενίδης, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνουμε. Είσαι καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Να μην το ξεχνάμε, έτσι, είσαι πρωταθλητής Ελλάδος. Όχι, είχαμε για αυτή την τιμή να εκπροσωπήσουμε τον Ηρακλή στο beach volley, όπως έχουμε ξαναπεί. Βεβαίως. Ήταν πολύ όμορφα. Και χθες να υποθέσω ότι, μάλλον αν ήμουν στη θέση σου, πρώτο θα αισθανόμουν λίγο περίεργα, γιατί βλέπω τον Ηρακλή απέναντί μου, έναν Ηρακλή που πέρυσι έζησα τελικό κυπέλου, πήρα πρωτάθλημα Ελλάδος στο beach volley, έπαιξα τετράδα, έζησα ωραίες στιγμές, νίκη στα ντέρμπι κτλ. Και από την άλλη, το περίεργο μπορεί να έγινε όμορφο συνέστημα, και αυτό θα μου το πεις εσύ, Παναγιώτη, γιατί ξανασυναντήθηκες με τον αρκετό κόσμο που χθες ήταν και φώναζε υπέρ του Ηρακλή, βέβαια, αλλά ήταν κάτι που φαντάζομαι σου έλειψε λίγο από την περσινή σου παρουσία στη Μίκρα. Σίγουρα ήταν ένα ανάμεικτο συνέστημα. Αρχικά συγχαρητήρια στον Ηρακλή για τη νίκη του. Φαίνεται ότι και φέτος ακολουθεί την ίδια πολύ καλή πορεία που είχε και πέρσι το κύπελο. Διετοιμάζει για ένα ακόμα παιχνίδι για να πάει μετά για το Final Four, μετά ναι. από την κλήρωση που έγινε. Σίγουρα για μένα τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Εντάξει, ο Ηρακλής ήταν ένα πολύ καλό σχολείο για μένα πέρσι. Κράτησα πολύ καλές εμπειρίες και παικτικά, αλλά και γνώρισα μοναδικούς ανθρώπους μέσα από το βόλιο και μέσα από τον Ηρακλή. Και καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού, δηλαδή και η επικοινωνία που είχαμε με τον Ηρακλή, ήταν κάθε άλλο παρά ανταγωνιστική στο χθεσινό παιχνίδι. Ήταν εντάξει ένα πολύ όμορφο συνέστημα το να παίζει και μια τέτοια ομάδα, και φυσικά το ότι έγινε το κλειστό της Χανθ Μίκρα από τους οπαδούς ήταν πολύ όμορφο κι αυτό. Εντάξει, κάποιοι αθλητές δεν το έχουν νιώσει αυτό, δεν έχουν αγωνιστεί. Δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Ναι. Μπράβο, δεν έχουν τέτοια υποστήριξη. Οι αθλητές του Ηρακλή είναι πολύ τυχεροί και πρέπει να εκτιμούν τη βοήθεια που έχουν από τον κόσμο. Είναι πολύ καλό συνέστημα και έχουν πολύ μεγάλη όθηση. Και το είδαμε και χθες. Εντάξει, και η ομάδα του Ηρακλή, γνωρίζαμε εξ αρχής το αποτέλεσμα, ήταν ανώτερη από εμάς. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούσαμε και να τους δώσουμε μια καλή ευκαιρία για προπόνηση. Και ώστε να έχουν καλή συνέχεια και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα, που έχουν πολύ δύσκολα παιχνίδια τώρα. Υπήρξε πάντως κόντρα, πήρατε και ένα σετ. Βέβαια, ο Γιάννης Ορφανός, ο πρώην προπονητής σου, προχώρησε αρκετές αλλαγές, έδωσε συμμετοχή σε όλα τα παιδιά. Χρησιμοποίησε, αν δεν κάνω λάθος, όλους τους αθλητές που είχε στη διάθεσή του. Άφησε και το κλίντι έξω που ξεκουράστηκε. Σας δόθηκε ευκαιρία να κατακτήσετε ένα σετ, να κοντράρετε τον Ηρακλή και παιδιά όπως εσύ πέρυσι που δεν είχαν πολύ χρόνο στα παιχνίδια, γιατί είναι πίσω από τους βασικούς κατά κάποιο τρόπο. Ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρίας, Παναγιώτη, για να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο μάτς, έτσι. Σίγουρα. Τώρα εμείς σαν Χανθ, αυτό που είχαμε σαν προτεραιότητα είναι να είμαστε πιο πολύ ανταγωνιστικοί, να μπορέσουμε να κοιτάξουμε στα ίσια τον Ηρακλή. Μας έδωσε την ευκαιρία αυτός ο Ηρακλής, που καλά έκανε, χρησιμοποιήσει όλους τους αθλητές του, έδωσε χρόνο για να προετοιμαστεί, όπως είπαμε, για τη διάρκεια του πρωταθλήματος, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμα. Εντάξει, είχε το πάνω χέρι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, και εμείς από πλευρά μας, επειδή έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο στη ΧΑΝ, πρωταγωνιστούμε στη δεύτερη κατηγορία, κοιτάμε το δικό μας στόχο, κοιτάμε που είναι η άνοδος, ο στόχος μας, από την Α2, και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτό το παιχνίδι, ώστε ο Ηρακλής να μας τραβήξει αγωνιστικά, όπως και έκανε στο χθεσινό παιχνίδι. Δηλαδή ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δώσει στη φετινή χρονιά, και αυτό ήταν στην πολύ καλή παρουσία του Ηρακλή, ότι παρόλο τις αλλαγές, παρόλο τα διαφορετικά σχήματα, ήταν πολύ σοβαρός και πολύ επαγγελματικός από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πόντο. Ναι. Μιας και αναφέρθηκες και στην Α2, που έχετε και φέτος όπως και πέρυσι, η Χανθ έχει στόχο. Πέρυσι δεν τα κατάφερε στον τελικό το play-off, ιτήθηκε από την Κομωτινή, που βρίσκεται πλέον φέτος στην Α1. Φέτος μακάρι να τα καταφέρετε, να αυξηθούν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έχεις άποψη, αν και δεν είστε στον ίδιο όμιλο, για την ομάδα της Ρόδου? Σίγουρα από το αποτελέσμα που παρακολουθούμε. Είναι δεύτερη κι αυτή. Ναι. Είναι δεύτερη, έχουν ένα πολύ καλό σύνολο και αυτοί έχουν ενισχυθεί από αθλητές που έχουν αγωνιστεί στην Α1, δηλαδή έχει αθλητές με εμπειρίες από την Α1. Αλλά σίγουρα η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ της Α1 και της Α2 είναι μεγάλη. Θεωρώ ότι η Ηρακλής δεν θα έχει κανένα πρόβλημα στη Ρόδο. Παρ' όλα αυτά θέλει προσοχή, γιατί θα είναι μετά από ένα ταξίδι και αυτοί
θα είναι με μεγάλη ενέργεια, θα δώσουν 100%. Θα παίζουμε τον Ηρακλή και θα τα δώσουν όλα, βέβαια. Άμπραβο. Για κάθε ομάδα είναι πολύ σημαντικό κίνητρο να παίξει με μια ομάδα σαν τον Ηρακλή, και πόσο μάλλον όταν έχει και μια διαφορά κατηγορία και θε να αποδείξει το κάτι παραπάνω. Εχθές, κατά διάρκεια του αγώνα, υπήρξε μια προσπάθεια από τον Μπουράκη, ήταν νομίζω, να... και μου θύμισε πάρα πολύ με το πόδι αυτό που έκανες πέρυσι, που δεν το ξεχνάω ποτέ, στο Ηρακλής ΠΑΟΚ, που φαντάζομαι το θυμούνται και πολλοί οπαδοί της ομάδας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, σε μια πολύ δύσκολη φάση να έχεις κάνει ένα Κριστιάνο Ρονάλντο ψαλιδάκι και μάλιστα να έρχεται και πόντος μετά για το μονόκ μπλοκ του Προύσαλη που ακολούθησε. Ήταν ονειρική στιγμή για σένα εκείνο το μάτσε. Εκείνο το μάτς, εντάξει, και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε όλους τους αθλητές. Εντάξει, τώρα ένα στοιχείο όπως που μου αρέσει είναι η άμυνα, που να παλεύουμε για κάθε πόντο, αυτό που έγινε σε ένα τόσο κομβικό σημείο ήταν πολύ καλό. Και αντίστοιχα, όπως είπες και ο Αντώνης, και τα παιχνίδια που παρακολουθώ φέτος και με τα δεδομένα τώρα που του έχει δοθεί πολύ περισσότερος χρόνος, ναι, και αυτός τρομερή που είναι πρώτο λίμπερ ουσιαστικά. Ναι, από πλέον, και όπως είδα και τους άλλους αθλητές, και τον Γιώργο τον Τζουμάκα και τον Μούκλια που είναι οι πιο νέοι, είχαν εκπληκτική αλλαγή, τα παιδιά έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι αυτό θα είναι το κέρδος του Ηρακλή από φέτος για τα επόμενα χρόνια, που είναι αθλητές στους οποίους πρέπει να βασιστεί. Δηλαδή ο Αντώνης με τον Τζουμάκα και τον Βασίλη είναι αυτή τη στιγμή ηλικιακά έτοιμοι να δείξουν το μέλλον του Ηρακλή. Δηλαδή χθες, μετά από τόσο καιρό που τους είδε, είχαν... Και ο Δημήτρης ο Μούχλιας, αλλά θα μας φύγει στην Αμερική του χρόνου. Γι' αυτό, ναι, ναι. Και αυτό είναι ένα παιδί με πολύ καλά προσόντα, μια αθλητική οικογένεια. Εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση και αυτός. Πιστεύω όμως θα βοηθήσει τώρα αρχικά για τους εφήβους. Έχουν το Final Four νομίζω τώρα. Βεβαίως, Κυριακή Δευτέρα. Κυριακή Δευτέρα. Μπράβο, ωραία. Καλή επιτυχία και εκεί. Και συγχαρητήρια στην αδερφή σου που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ. Η οικογένεια είναι στα του βόλεϊ, έτσι. Ευχαριστώ. Με την Ελπίδα Μπελοκήπων, φυσικά, συγχαρητήριά της. Λίμπερο, σου ξέφυγε λίγο. Δεν είναι πάσα. Λίμπερο, ναι. Ωραία. Λίπερο. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, πάρα πολύ και για τον χρόνο σου. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Καλή επιτυχία και στον Ηρακλή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Το ξέρω ότι θα χαρείς πολύ να δεις τον Ηρακλή να καταφέρνει πράγματα. Το ξέρω. Φυσικά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ναι, γεια σα. Εξαιρετικό παιδί. Ο Παναγιώτης Ευγενίδης. Πάρα πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, με το χαμόγελό του και το πόσο εκτιμά και αγαπά την παρουσία του, αγαπά τον Ηρακλή και το πόσο έχει εκτιμήσει την περσινή του παρουσία στην ομάδα. Ακούσατε τι είπε, που είναι νεαρός, έτσι δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια, για το ότι του έλειψε αυτό το συνέστημα που έζησε χθες με την παρουσία του κόσμου του Ηρακλή, που μετέτρεψε τη Χάνθ σε μίκρα ουσιαστικά, ότι θα πρέπει όλοι οι παίκτες του Ηρακλή να εκτιμούν το γεγονός ότι έχουν παντού κόσμο δίπλα τους. Πολύ ωραία η ατάκα του. Για ένα παιχνίδι χθες που έκανε πολύ μεγάλο rotation, όπως είπαμε, ο Γιάννης Ορφανός, του δόθηκε ευκαιρία. Ο Βασίλης ο Μούχλιας 5 πόντους, ο Προύσαλης είχε έναν άσο, ο Μαυροβουνιώτης 11, ο Φέργκισον 9, ο Ποπόφ 9, ο Χίρας 13, έπαιξε αρκετά και ήταν θετική η παρουσία του. Ο Τζιουμάκας 6, αγωνίστηκαν και τα δύο λίμπερο, και ο Μπουράκης και ο Ρωμαλιάδης. Ο Δημήτρης ο Μούχλιας 6, ο Αρμενάκης 5, συμμετοχή είχε και ο Φωτιάδης. Σε κάθε σετ έπαιζε διαφορετικός διαγώνιος, αν εξαιρέσουμε το πρώτο και το τέταρτο που έπαιξε ο Ποπόφ. Στο δεύτερο και στο τρίτο αγωνίστηκε ο Αρμενάκης και ο Δημήτρης ο Μούχλιας αντίστοιχα. Με μια πρόκριση που, όπως και πέρυσι, άνοιξε το δρόμο για το Final Four. Πέρυσι και πάλι ήταν δύο ομάδες από την Α2, η Χάνθ και η ΑΕΚ. Φέτος είναι η Χάνθ και η Ροδίων Άθλησης, που έχει γνωστούς παίχτες, όπως είναι ο Σακόγλου, πρώην διαγώνιος του ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Σαρικεΐσογλου, με παρουσίες σε Παμβοχαϊκό, σε Άρη, σε Απόλλωνα Καλαμαριάς και στον ΠΑΟΚ νομίζω έχει αγωνιστεί, ο Μιχάλης Σαρικεΐσογλου, όπως είναι ο Θεοδόσης Ηλίας, που τον ξέρουμε, έχει περάσει αρκετά χρόνια από τον Ηρακλή, έχει κατακτήσει και τίτλους, και πέρσι ήταν στον Φίνικα Σύρου.
Και με καλό προπονητή, τον κύριο Γκολίτση, που ήταν στον Ηρακλή Χαλκίδας, άσχετα με τα οικονομικά προβλήματα που ακολούθησαν. Ο συγκεκριμένος προπονητής ανέβασε την ομάδα και την καθιέρωσε αγωνιστικά στην Α1. Δεν μπορείς να πεις, πέρα από το ροδίον άθληση που ακούει κάποιος και λέει «ΟΚ, πάμε να κερδίσουμε 0-5», αλλά δεν μπορείς να πεις αυτήν την ομάδα ότι είναι λιμό. Λιμό δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι και αντίπαλος που σε ανησυχεί, αλλά χρειάζεται σοβαρότητα να πας εκεί και με το ταξίδι στη Ρόδο, να πάρεις την πρόκριση και να ετοιμαστείς για άλλο ταξίδι στην Ιερά Πέτρα 20-21 Απριλίου. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και blue-libero-papaki-yahoo.gr. Υπάρχει μια πολύ δυσάρεστη είδηση σημερινή και ευχαριστώ πολύ τον καλό φίλο τον Ιωάννη που με ενημέρωσε νωρίς με μήνυμά του για τον θάνατο του Μιχάλη Μαριόγλου που μας άφησε ξαφνικά σε ηλικία 60 ετών. Ήταν πολύ κοντά, πέρα το ότι ήταν φανατικός οπαδός του Ηρακλή, ήταν πολύ κοντά και στο προπονητικό team με Ντοϊτσινόφσκι και Γεωργίεφ. Μάλιστα, είχε και χρέη μεταφραστή με τον Γεωργίεφ και βοηθούσε πάνω σε αυτό το κομμάτι, γυμναστής στο επάγγελμα. Και να πω ότι αύριο είχε σπουδάσει γυμναστή στο Βελιγράδι. Ήταν πολύ κοντά, επαναλαμβάνω, στον Γεωργίεφ και εκτελώντας χρέη μεταφραστή. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 3 το μεσημέρι στα κημητήρια της Αναστάσεως του κυρίου. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και σε όλη την οικογένεια του Ηρακλή κάθε φορά που χάνει ένα δικό της κομμάτι. Γιατί ο Μιχάλης, ο Μαριόγλου ήταν ένα δικό της κομμάτι και είναι ένα δικό της κομμάτι. Αυξάνεται η παρέα εκεί πάνω με πάρα πολλούς Ηρακλειδείς. Καλό παράδεισο. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε ακόμα μία συζήτηση που θα μας βάλει σε κλίμα Final Four Volley. Και τι μου λέει εδώ ο Μπάμπης, ότι θα το κυνηγήσει ο Ολυμπιακός που έχασε 3 βαθμούς από τον Όφη. Μπορούμε να χωθούμε κι εμείς αφού είναι υποβιβασμός να πάνε όλα τα μάτς 0-3. Μακάρι. Απλά... όταν μιλάμε για τον Ηρακλή να κερδίσει κάτι στα δικαστήρια και στα χαρτιά, πες μου φίλε Μπάμπη πότε το κατάφερε. Γιατί είναι ο Ηρακλής, άμα ήταν κάποια άλλη ομάδα θα τους είχαν δώσει ήδη τους βαθμούς. Αλλά αν γίνει αυτό όντως και πάρει ο Ολυμπιακός τους βαθμούς από τον Όφη, πω Χρήστο φαντάζεσαι, τότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και όντως, ο Ηρακλής που είχε φέρει 1-1 με τον Ιγυνιακό, γιατί θα υπάρχει δεδικασμένο, έτσι, αν πάει ο Ολυμπιακός και πάρει τους βαθμούς από τον Όφη, θα πρέπει και όλοι οι υπόλοιποι να πάρουν τους βαθμούς από τον Όφη, αλλά και τους βαθμούς όσες ομάδες έχασαν από τον Ιγυνιακό. Νομίζω ο Ηρακλής και η Παναχαϊκή είναι, θα το τσεκάρω και θα σας το πω μετά το διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Σίγουρα είναι στην επικαιρότητα, το συζητούσαμε και στο διάλειμμα. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με εκπρόσωπο του Ηρακλή που μου μετέφερε ότι είναι stand-by, θα το ψάξουνε, θα μιλήσουμε νομικό να το δει, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε για τίποτα σίγουροι. Καταρχάς πρέπει να περιμένουμε αν θα τιμωρηθεί ο Όφη και Γυνιακός, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια εισήγηση, έτσι δεν εξετάρα μου, εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας. Η εισήγηση πρέπει να γίνει απόφαση. Η εισήγηση ποτέ δεν ήταν απόφαση. Όταν λοιπόν η εισήγηση θα γίνει απόφαση, πλέον τα έχουμε μάθει τόσο καλά, μα τόσο καλά και έχουμε τέτοια εμπειρία, που δεν μπορεί κανείς να μας κοροϊδέψει. Ας γίνει λοιπόν η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας της ΕΠΟ απόφαση, γιατί... η Επιτροπή Διοντολογίας εισηγείται για την ποινή υποβιβασμού 3 εκατομμύρια κτλ. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση. Όταν υπάρχει οριστική απόφαση, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Υποβιβάζουν τον Όφη και τον Ιγυνιακό. Πες ότι τον υποβιβάζουν.
τη θέση του Όφη θα την πάρει η ομάδα από τη Β' Εθνική ή θα την πάρει η ομάδα που θα έχει πέσει αγωνιστικά από τη Super League. Τι πιστεύετε? Να βάλουμε ένα quiz. Τι πιστεύετε δηλαδή? Πείτε ότι έχει πέσει αγωνιστικά ο Λεβαδιακός και είναι τρίτος ο Ηρακλής. Τι πιστεύετε ότι θα κάνουνε? Θα ανεβάσουν τον Ηρακλή ως επιλαχών ή θα κρατήσουν τον Λεβαδιακό που έπεσε? Και αφήστε το παραδείγματα των ομάδων. Τι θα κάνουν, θα ανεβάσουν ομάδα από τη Β' ή θα κρατήσουν ομάδα από την Α? Ανάλογα με το ποια ομάδα είναι, θα πει κάποιος. Όσον αφορά για τους βαθμούς, αυτό δεν ξέρουμε αν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρχει δεδικασμένο, αν και στην Ελλάδα και δεδικασμένο να υπάρχει, πάλι δεν το δίνουν σημασία. Οπότε, ας περιμένουμε. Τόση ώρα κάνουμε υποθέσεις. Ας γίνει πρώτα η εισήγηση απόφαση, γιατί όλοι το έχουν δεδομένο. Εγώ δεν το έχω καθόλου δεδομένο στη χώρα που ζω, ότι θα τιμωρηθεί η Όφη με τον Ιγνιακό, γιατί διαβάζω κατά λέξη ότι είναι εισήγηση. Δεν είναι απόφαση. Η εισήγηση, όταν γίνει απόφαση, εδώ είμαστε να το δούμε. Ο Ιγνιακός πάντως που το χρωστάω αυτό, έχει κόψει βαθμούς από τον Ηρακλή 1-1, από την Παναχαϊκή 2-2, από τον Απόλλωνα Πόντου 2-2, κέρδισε τον Εργοτέλη 1-0. Τι άλλο έκανε, τα υπόλοιπα είναι ήττες. Αυτό. Για το ποδόσφαιρο τα προβλήματα είναι δύο, ο Περόνε και ο Κουτρομάνος. Δεν αναφέρω το Κανακούδη που λείπει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν θα παίξουν στο μάτς της Κυριακής στις 3, μη τηλεοπτικό, οπότε ραδιοφωνικά θα ενημερώνομαστε μέσω του Λίμπερο 107,4 στο γήπεδο του Σαλαλικαρνασσού, που θα βρεθούν αρκετοί Ηρακλειδείς να δώσουν το παρόν. Παρουσίασε εκτός έδρας παιχνίδια, θα δούμε και στο Ηράκλειο με τον Ηρόδοτο και στην Καρδίτσα, στο πολύ κρίσιμο μάτς, μάτς που θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Ηρακλής για να κερδίσει. Μήπως και εκμεταλλευτεί καμιά αγγέλα του Ιωνικού μες στην Καστοριά, αμφίροπες αναμετρήσεις. Και στην Καρδίτσα θα βρεθούν οπαδοί του Ηράκλη να δώσουν το παρόν. Το άλλο εκτός έδρας είναι στο βόλι του Ρέντι με τον Ολυμπιακό. Ένα μάτς μάλιστα που θα μεταδοθεί και διαδικτυακά μέσω του Earthplay 1. Έχει οριστεί για το Σάββατο 6:30 με διαιτητές Φραγκάκη και την κυρία... ο κύριος Φραγκάκης και η κυρία Ειρήνη Μουλά, με παρατηρητή τον Αντωνούλη. Πάμε να συνεχίσουμε με βόλεϊ και ανοίγω την ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ, που έχει φωτογραφία την ομάδα από τη Ρόδο, τη Ροδίων Άθλησης, και στο ρόστερ, προφανώς δεν το αφαίρεσαν, αλλά και στη φωτογραφία είναι ο Αργύρης ο Μαυροβουνιώτης, ο οποίος φυσικά είναι αθλητής του Ηρακλή εδώ και λίγες ημέρες. Και να υποθέσω, Αργύρη, η μοίρα είναι τώρα, δεν ξέρω, που επιστρέφεις γρήγορα στη Ρόδο πάλι. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Έχεις δίκιο, το κάρμα, το κάρμα. Το κάρμα, ε. Αυτό μου λέγανε. Να υποθέσω ότι όλοι με σένα ασχολούνται σήμερα. Λόγω κλήρωσης. Και εγώ μόλις το έμαθα, λέω, ήταν γραφτό. Ναι, ότι γιατί είχαμε μια διαφωνία μας, θα υπάρχουν γεωγραφικά κριτήρια ή όχι. Λέω, μόλις μάθαμε ότι δεν θα υπάρχουν γεωγραφικά κριτήρια, διαβάσαμε λάθος. Είπες πάμε Ρόδο, ε. Λέω, πάμε Ρόδο, παιδιά, είναι στανταράκι. Ναι, τα γεωγραφικά κριτήρια είναι μέχρι την προηγούμενη φάση, γιατί και πέρυσι ο Ηρακλής έπαιξε στους 8 με την ΑΕΚ. Άρα από πέρυσι δεν υπήρχαν τα γεωγραφικά κριτήρια. Είσαι ο καλύτερος σκάουτερ. Νομίζω ότι έχεις λύσει τα χέρια του Γιάννη Ορφανού. Γιατί ξέρεις, οι περισσότερες ομάδες ψάχνουν DVD να βρουνε παιχνίδια, το ένα το άλλο. Έχει το DVD στα χέρια του Αργύρης Μαυροβουνιώτης. Θα κάνει ακτινογραφία της ομάδας της Ρόδου και φυσικά θέλουμε και εσύ να μας βοηθήσεις. Έτσι θα σε χρήσω ρεπόρτερ σήμερα. Να σου δώσω καταρχάς τα συγχαρητήρια για τη χθεσινή νίκη και πρόκριση επί της Χανθ. Ευχαριστούμε πολύ. Και για την παρουσία σου στο γήπεδο. Και να υποθέσω ότι, πέρα το ότι επιστρέφεις για σένα προσωπικά στη Ρόδο σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί φέτος ξεκίνησες από αυτήν την ομάδα, για όσους το θυμούνται, στην Α2 και πήρες μεταγραφή στον Ηρακλή, υπάρχει και μια ικανοποίηση για την κλήρωση, έτσι? Σίγουρα, όπως λες, υπάρχει μια ικανοποίηση. Είχαμε βάλει στόχο από την αρχή το Final Four, και χωρίς να γνωρίζουμε εννοείται καμία κλήρωση, ήμασταν έτοιμοι για όποιον αντίπαλο και να μας τύχει. Ο στόχος ήταν το Final Four.
Έχουμε ένα προβάδισμα έναντι του Ροδίων Άθλησης. Είμαστε και διαφορετικές κατηγορίες. Ωστόσο, αυτό που 3,5 μήνες που ήμουν εκεί πέρα, κατάλαβα ότι ήταν μια μαχητική ομάδα. Θα πρέπει και εμείς να είμαστε συγκεντρωμένοι, σοβαροί, να ακολουθήσουμε τις εντολές του προπονητή και να φτάσουμε στο αποθετό αποτέλεσμα, τη νίκη, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε την πρόκριση στο Final Four και να πάμε στην Ιερά Πέτρα όλοι μαζί. Την Ιερά Πέτρα τη σκεφτόμαστε πάρα πολύ και πίστεψέ με, έχω δεχτεί σήμερα πάρα πολλά μηνύματα από φίλους του Ηρακλή στην Κρήτη που το περιμένουν πώς και πώς. Για να, να βρεθείτε κάτω για να σας δουν από κοντά. Και, και στη Ρόδο θα υπάρχουν Ηρακλητές, να το ξέρεις, όπως υπήρχαν και πέρυσι στο Final Four. Αλλά είδα στην Κρήτη σας περιμένουν πολύ. Στην ανάρτησή σου είδα και είδα από κάτω κάποια σχόλια που έλεγαν ναι. θα ακολουθήσουν και στα δύο νησιά. Σίγουρα μια ομάδα της δυναμικότητας του Ηρακλή θα έχει φιλάθλους σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύω θα είναι και χαρά δικιά μας και χαρά δική τους να έρθουν να μας δουν στο γήπεδο και όλοι μαζί να πάμε για το καλύτερο δυνατό. Βλέποντας το ρόστερ εδώ, το πρώτο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι αποδυναμώθηκε η ομάδα της Ρόδου, γιατί δεν υπάρχει Αργύρης Μαυροβουνιώτης πλέον και είναι στον Ηρακλή. Το δεύτερο, παρατηρώ, Αργύρη, ότι είναι αρκετά καλές μονάδες, δηλαδή τρεις με εμπειρία, όπως είναι ο Σακόγλου που πρόσφατα κατέκτησε πρωτάθλημα Ελλάδος, αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Μιχάλης και Ίσογλου. Πολύ μεγάλη εμπειρία. Νομίζω ήσασταν και συμπαίκτες στον Απόλλωνα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν τον είχα προλάβει. Όχι. Πανβοχαϊκό, Άρη, Απόλλωνα, ΠΑΟ και τα λοιπά, Α1. Και ο Ηλίας ο Θεοδόσης που τον ξέρεις και εσύ και τον ξέρουμε όλοι μας από το πέρασμά του στον Ηρακλή αρκετά χρόνια. Με τον κύριο Γκολίτση που έκανε καλή δουλειά στον Ηρακλή Χαλκίδα, σου ανέβασε κτλ. Άρα δεν είναι μια ομάδα που λες ότι να πάω χαλαρά, έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια σχετική σοβαρότητα. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι πρέπει να είμαστε, να δείξουμε την πειθαρχία, να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι στο στόχο. Όπως είπες, είναι μια ομάδα η οποία έχει τηλεχών άτομα τα οποία έχουν κάνει καριέρα χρόνια στην Α1, όπως είναι μια γεμάτη καριέρα του Μιχάλη του Σαρκίσογλου σε πολλές ομάδες. Ο Χάρης Σακόγλου με πέρασμα και αυτός από ομάδες από τον ΠΑΟΚ, από Ολυμπιακό. Το Ολυμπιακό, ναι. Είναι ο Θεοδόσης ο Ηλίας, με πέρασμα και από εμάς και από τον Ηρακλή, δηλαδή από Σύρο. Όπως και άλλα παιδιά, από παλιότερο από ο Πασχάλης ο Ποτολίδης, που έχει παίξει οριστιάδα, Υγίνιο στην Α1. Είναι μια ομάδα η οποία θα μας υποδεχτεί με το μαχαίρι στα δόντια, πιστεύω. Είναι έτοιμη. Αλλά εντάξει, υπάρχει διαφορά δυναμικότητα, σίγουρα, το ξανατονίζουμε. Και με την κατάλληλη σοβαρότητα δεν θα έχουμε πρόβλημα. Απλά υπάρχει μια διαφοροποίηση ότι έχει αφήγει ο προπονητής, δεν είναι πλέον ο Γκολίτσης. Το βλέπω στο ρόστερ τον Γκολίτση. Είναι ο Αλέξης ο Καμπερίδης, του παλιού του Καμπερίδη, του προπονητή ο γιος. Ναι, ναι. Θα έχει διαφοροποιήσει κάποια πράγματα σίγουρα, αλλά όπως είπες και εσύ, θα κάνουμε μίνι σύσκεψη με τον κότσο. Είσαι ο καλύτερος κατάσκοπος. Θα βγάλουμε τα σωστά πορίσματα. Ο καλύτερος σκάουτερ. Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, αναμενόμενο ότι θα προκριθεί ο Ηρακλής. Είχε την ευκαιρία ο προπονητής σας να δώσει χρόνο και σε όλα τα παιδιά, να μπει σε αυτή τη διαδικασία ενός μεγάλου rotation. Να υποθέσω ότι ήταν μια έτσι, προπόνηση σε εισαγωγικά, εν ώψη και τη συνέχεια του προγράμματος που είναι αρκετά δύσκολο. Έχετε Ολυμπιακό έξω, έχετε ΑΕΚ, έχετε Παναθηναϊκό σε μια σειρά αγώνων συγκεκριμένη που ακολουθεί. Ναι, το πρώτο σχόλιο βασικά και όλο θέλω να κάνω είναι ότι ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ τους φιλάθλους, οι οποίοι ήταν σε μια δύσκολη ώρα, μεσοβδόμαδα. Εγώ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, μόλις ακούσαμε λέω εντάξει. Τετάρτη 9:30 να έχει τόσο αυτό, κόσμο στο γήπεδο της Χάνθ. Αυτό ακριβώς, όλοι το γήπεδο της Χάνθ είναι και πολύ μεγάλο, γέμισε ικανοποιητικότατα παραπάνω από μισό από τους φιλάθλους του Ηρακλή, οι οποίοι μας έδωσαν παλμό ρυθμό. Δηλαδή τους χρειαζόμαστε γιατί εντάξει τέτοια ώρα με έναν αντίπαλο μια άλλη κατηγορία με το rotation που γινόταν που ήταν αναγκαίο να γίνει. Για να μην είστε χαλαροί έτσι, να είστε στην τζίτα. Κάπου ο ρυθμός έπεσε, πέραμε τον ρυθμό από την κερκίδα. Τώρα όπως είπες, δύσκολο πρόγραμμα. Εννοείται ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Δίνουμε και την ψυχή μας στο γήπεδο, να σου πω την έλεξη προπονήσεις. Θα μας βγει, είναι σίγουρο θα μας βγει. Μπορεί με τον ΠΑΟΚ να ήμασταν λίγο άτυχοι, να μην μπορούσαμε να πάρουμε κάποιο βαθμό ή και τη νίκη, γιατί πιστεύω την αξίζαμε. Αλλά συνεχίζουμε. Τώρα πρώτο μάτς του Ολυμπιακού το Σάββατο.
Mm-hmm. Και μετά στο γήπεδό μας με την ΑΕΚ. Εντάξει, η στήριξη είναι απαραίτητη, αναγκαία. Εκεί είναι μονόδρομος, Αργύρη, έτσι. Αυτό είναι ένα μάτς. Ένα-ένα βέβαια θα τα δούμε τα μάτς. Ναι. Αλλά πρώτα είναι ο Ολυμπιακός. Πάμε για το καλύτερο δυνατό, ό,τι μπορέσουμε, ό,τι μας αναλογεί να το πάρουμε. Και μετά υποδεχόμαστε την ΑΕΚ για ένα δυνατό μάτς. Πάντως, σε σχέση με το παιχνίδι της Κηφισιάς, όπου δυστυχώς ήρθε η ΙΤΑ σχεδόν με κατεβασμένα τα χέρια, θα πω, στο Ζιρίνιο, είδαμε ένα διαφορετικό Ηρακλή και με την παρουσία του Ποπόφ, του νέου διαγωνίου της ομάδος, που πήρε 23 πόντους, και με τους υπόλοιπους που έρχεται έρθει πρόσφατα, συγγνώμη, στην ομάδα. Και αξίζεται πολύ κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη, υπάρχουν πολλά παράπονα για την διαιτησία του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα, η αλήθεια είναι ότι ναι, έχουμε έρθει νέα πρόσωπα, μοντάρεται καθημερινά, αλλά πιστεύω θα μας βγει και ίσως θα μας βγει και γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε, γιατί όπως είπες, μια ομάδα η οποία έχει 3-4 νέα άτομα, νέα πρόσωπα δηλαδή, θέλει λίγο χρόνο. Ναι. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Το αφήνουμε πίσω το μάτι με την Κηφισιά, κρατάμε μόνο τα καλά και το πείσμα που θα δείξουμε αν ξαναδιασταυρωθούμε μελλοντικά. Αυτό το υποσχόμαστε όλοι. Τώρα όσον αφορά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, υπήρχαν κάποιες αφισβητούμενες φάσεις. Τι να πω, ήταν λίγο γρήγορες οι αποφάσεις που πήραν οι διαιτητές. Θα μπορούσε με και δεύτερες σκέψεις να υπήρχαν άλλα ζητήματα. Το ξεχνάμε, δεν μένουμε εκεί. Άνθρωποι είναι και αυτοί που κάνουν λάθη. Θα προσπαθήσουμε τα επόμενα μάτς να μην δώσουμε το δικαίωμα να πάρθει η απόφαση από κάποιον άλλον και να είμαστε εμείς αυτοί που θα φτάνουμε πρώτοι στην κατάκτηση του ΣΕΤ. Mm-hmm. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια να ευχηθώ, καλό ταξίδι στην Αθήνα και φυσικά να πάνε όλα καλά και σε λίγες μέρες να μιλάμε για την Ιερά Πέτρα. Γιατί νομίζω ότι σε 13 μέρες από τώρα είναι το παιχνίδι στη Ρόδο, έτσι. Έτσι, 20 Φεβρουαρίου είναι. Όπως είπες, πρώτα είναι το πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να σε καλά. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται. Να σε καλά, Αργύρη. Καλό βράδυ. Αργύρης Μαυροβουνιώτης. Ακόμα είναι πολύ καλό παιδί. Είναι μια φουρνιά αθλητών του Ηρακλή, έτσι, που τους γνωρίζουμε από πολύ μικρή ηλικία, που παραμένουν σοβαροί, ταπεινοί, προσγειωμένοι, δουλεύουν και δεν έχει αλλάξει ο χαρακτήρας και αυτό είναι προς τιμήν τους. Και μπορείς και κάνεις και μια ωραία αθλητική κουβέντα. Αναλύσαμε και τα δεδομένα του σημερινού αντιπάλου με τον καλύτερο σκάουτερ, καθώς μέχρι πρότινος σε αυτή την ομάδα. Ο Ροδίων Άθλης ήταν η ομάδα του Αργύρη, του Μαυροβουνιώτη. Μας ενημέρωσε και για την αλλαγή προπονητή που υπήρξε πρόσφατα. Και όπως και να έχει, χρειάζεται σοβαρότητα το συγκεκριμένο μάτς για να έρθει η πρόκριση. Γιάννη Πινάς. Γιάννη Ζάτης απέναντί μου. Σου έχω από σήμερα ταβέρνα Κήπος, ρε φίλε, στο Χορτιάτι. Εκεί θα πάρουμε το General και πρέπει να πάμε. Με το ποδήλατο θα μας πάει. Τρικάβαλο. Και πραγματικά είναι ένα εξαιρετικός χώρος, ένα υπέροχο μαγαζί, όπου μπορείτε να πάτε και για δεξιώσεις. Δηλαδή, κάνατε μια βάφτιση, θα κλείσετε την ταβέρνα Κήπος. Μασαμπούκες, κρασάκια, ρετσινούλες και πολύ φαΐ, ρε παιδιά. Πολύ φαΐ. Και ωραίο φαΐ. Θα κανονίσω. Τέλος. Θα κανονίσω. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Θωμά, στο πετσί αυτό από την Κιανόλευκη Αλεξάνδρεια και σε όλο τον κόσμο, Θωμά μου, και σε όλο τον κόσμο την καλησπέρα μου και την αγάπη μου. Να σε καλά. Να σε καλά κι εσύ, ό,τι επιθυμείς. Είχαμε για το ποδόσφαιρο την κοπή πίτας για τους πρωταθλητές χειμώνα, μια ωραία στιγμή που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Στις προπονητικές εγκαταστάσεις Μίκρας, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε σε μια ζεστή ατμόσφαιρα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας. Παρουσία του υπευθύνου των Ακαδημιών, του υπευθύνου του αγωνιστικού τμήματος της πρώτης ομάδος, των εκπροσώπων του ΔΣ της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, του προπονητή, της πρώτης ομάδας, του Γενικού Αρχηγού, των προπονητών της ΚΑΠΑ19, των ποδοσφαιριστών της ΚΑΠΑ19 και των υπαλλήλων της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Μετά το τέλος της προπόνησης, άπαντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές και μια ανάλογη συνέχεια εντός και αγωνιστικών χώρων, εντός και εκτός. Τυχερή της βραδιάς από πλευράς τεχνικού επιτελείου ο Βασίλης Πυρογιάννης και οι ποδοσφαιριστές Αβραμίδης, Λαμπρινόπουλος και Χατζηστογιάννης ανταμείφθηκαν με χρηματικό
έπαθλο. Η ΠΑΕ Ηρακλής θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά το Αρτοπείο Άλευρο και ιδιαίτερα τον Χρήστο Πατσάλα για την ευγενική χορηγία της πρωτοχρονιάτικης βασιλεόπιτας. Έτσι διάβασα και το δελτίο τύπου από την ωραία εκδήλωση. Και κοπή πίτας για την ΚΑΠΑ 19 και ένα μπράβο παραπάνω για αυτά τα παλικάρια που είναι πρωταθλητές χειμώνα στην Football League. Κλείνουμε. Ευχαριστούμε και τα Data Labs στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε μεταξύ άλλων να παρακολουθήσετε τη σεμινάρια και στην πληροφορική. Για μπάσκετ θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο και εν ώψη του αγώνα της Καρδίτσας του Σαββάτου. Για τα Data Labs Εθνική Αμήνη 14α 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Τι θα έλεγε να ανεβαίνοντα για το ζωστοχώρι, να κάνω μια στάση στον κήπο, να πλακώσω μια μπριζολάρα και να κατέβω μετά στο σπίτι, ρε παιδί. Θα κάνουμε μια κύκλα, που λέει και ένα φίλο μου. Μια κύκλα θα κάνουμε. Ταβέρνα κήπο. Πίνασα πάλι. Καλό βράδυ, ακολουθεί Ζάχο Ντρούλινγκ. Ή μάλλον κάτι θα το πω αλλιώ τώρα. Ακολουθεί Ζάχος Τρέγιας και Τάσος Ντρούλινγκ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Ζάχος Τρέγιας και Τάσος Ντρούλινγκ. Ταβέρνα κήπο έχω, ρε φίλε, έχω ρίχο, δεν έχω ρούχα. Να πάμε. Κερνάς. Ναι. Κερνάς. Ποιος κεράς. Α, εντάξει ρε φίλε, είσαι και έχω βαρτάσει. Στον άλλο το χορηγό δεν πήγαμε. Στον άλλο δεν πήγαμε. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.